και από τη Θεσσαλονίκη στην Πάτρα, κυρίες και κύριοι, γιατί εκεί προκαλεί αντιδράσεις η παράταση του lockdown. Ο Νίκος Γιαπρακάς θα μας πει περισσότερα. Είναι αντιδράσεις στην παράταση του lockdown και έχουμε βέβαια και το ζήτημα με τις φυλακές, Λίνα, όπου εκεί υπάρχει πρόβλημα με τους εμβολιασμούς, υπάρχει αναστάτωση μεταξύ των κρατουμένων στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου της Πάτρας. Και το λέμε αυτό γιατί από τους 630 κρατούμενους στο συγκεκριμένο σοφρονιστικό ίδρυμα, μόλις οι 290 έχουν εμβολιαστεί τη στιγμή που 400 έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τους εμβολιασμούς. Γιατί συμβαίνει αυτό? Για τον λόγο του ότι είναι υποστελεχωμένο το γραφείο στο οποίο γίνονται οι εμβολιασμοί μέσα στο συγκεκριμένο σοφρονιστικό ίδρυμα, το οποίο να σημίσουμε ότι τους περασμένους μήνες είχε σημειώσει αρκετές σειροές κρουσμάτων ανάμεσα στις τάξεις των κρατουμένων, κυρίως στην πρώτη και στην τρίτη πτέρυγα. Την ώρα λοιπόν που συμβαίνουν αυτά μέσα στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου και όλοι φοβούνται νέα έξαρση και νέα διασπορά του κορονοϊού, το mini lockdown, το οποίο συνεχίζεται για μία ακόμα εβδομάδα στην περιοχή της Αχαΐας, προκαλεί αντιδράσεις. Προκαλεί αντιδράσεις κυρίως από τον χώρο της εστίασης, όπου οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων τονίζουν ότι αυτό θα αποτελέσει ταφόπλακα για τους ίδιους, μιας και περίμεναν στις αρχές του φθινοπόρου να δουλέψουν με τους φοιτητές οι οποίοι έρχονται εκ νέου στην Πάτρα. Ενώ αντιδράσεις υπάρχουν, Ελίνα, και από την πλευρά της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, καθώς δεν υπήρχε καμία ενημέρωση, όπως μαθαίνουμε, από την πολιτική προστασία για την επέκταση του lockdown, με αποτέλεσμα να μην έχουν γίνει οι προβλεπόμενες διαδικασίες, μιας και η περιφέρεια είναι αυτή η οποία είναι αρμόδια για τους ελέγχους σε συνεργασία με την αστυνομία. Ευχαριστώ πολύ.